Βοά ο τόπος, κυρίες και κύριοι. Η Έλενα Παπαβασιλείου αναμένεται ως ονούπο με τη συμπαράσταση του Βαγγέλη Περί να αναλάβει δράση ως το νέο κορίτσι του Θέμου. Τι λέει όμως άραγε για αυτήν την εξέλιξη η παλιά Λάουρα Νάργης? Πήρε τα αυτή μου, ναι, ότι παίζει στον Αντένα να πάει η Έλενα Παπαβασιλείου, ναι, γιατί την πρότεινε ο Βαγγέλης Περίς. Πόσο ακούστηκε αυτό? Είναι σίγουρο αυτό. Μακάρι να πάει. Αλήθεια, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη και εντυπωσιακή κοπέλα, δεν το συζητώ, έξυπνη. Και ξέρω ότι άμα θα πάει θα περάσει τόσο καλό όσο πέρασα κι εγώ. Και θα μάθει πάρα πολλά πράγματα. Ανεξίκακη κοπέλα η Λάουρα. Άλλη στη θέση της θα πέρναγε την αντικαταστάτριά της από γενναίες 14. Όμως εκείνη προτιμά να εκφραστεί σε στυλ «Άντε Έλενα, απόλαυσέ το όσο μπορείς, γιατί τα κορίτσια του Θεέμου είναι πάντα προσωρινά». Θα τις κάνει, πιστεύω άμα θα πάει και όλα, θα τις κάνει το ίδιο καλό όσο έκανε και σε μένα τώρα στο Όλα 12. Πάπαλα το όλα για τη Λάουρα Πέδες. Έχει εμπεδώσει την κατακεφαλιά και γυρεύει τώρα κάπου αλλού δουλειά. Είμαι ανοιχτή σε όλα, αλήθεια σου λέω. Είμαι νέα, ψάχνω για εμπειρίες, θέλω να μάθω πράγματα, θέλω να κάνω αυτό που αγαπάω πάρα πολύ. Έχω ρίξει να δουλέψω, οπότε... Άτιμη ζωή. Η Παπαβασιλείου θα δει το φως του ηλίου, ενώ η Λάουρα θα ψάχνει με το φακό κάποια εκπομπή να τρουπώσει. Σε βλέπω τόσο χαμογελαστή που νιώθω ότι μπορεί να έχει μπει και ένας έρωτας στη ζωή. Όχι, είμαι πάρα πολύ ένας positive άνθρωπος, ναι, περνάω καλά. Σου λέω μόλις επέστρεψα από διακοπές, έχω θετική ενέργεια, ναι, γέμισα ήδη μπαταρίες, μαύρισα. Κουράγιο Λάουρα, συνέχισε να κρατάς το ηθικό στα ύψη και όλο και κάτι θα προκύψει.